Μητσοτάκο άλλαξε όλη την ατζέντα και έχει καταστήσει τη Χρυσή Αυγή ρυθμιστή. Αντί να συζητάμε για άλλα ζητήματα, αντί να συζητάμε για το χρέος, για την Ευρώπη, για οτιδήποτε, συζητάμε για την Παλτακιάδα. Και πολύ φοβάμαι ότι όσο θα υπάρχει αυτό το κλίμα, ότι υπάρχουν και άλλες κασέτες, υπάρχουν συνομιλίες, δεν θα αλλάζει η ατζέντα. Και η Χρυσή Αυγή θα ξαναγίνεται ρυθμιστή στον εξελίξιο. Γι' αυτό, Ανδρέα, πρέπει αυτό να είναι... πάρει δικαιοσύνη. Γι' αυτό πρέπει να πάρει δικαιοσύνη. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Να πω κάτι πάνω σε αυτά. Τους είδατε με τύφος μιλάγανε στις εκδηλώσεις τους. Ήταν χθες σε ένα ξενοδοχείο στην Κηφισιά, όλοι αυτοί μαζεμένοι. Όλος αυτός ο υπόκοσμος και με τι ύφος μιλάγανε. Με καλά, τι ύφος. Εντάξει, το ύφος αυτό μπορείς με να πεις ύφος, ότι είναι λίγο και το πληγωμένο το ζώο που κάνει. Δεν ξέρω αν είναι πληγωμένο ζώο ή χωρίς το πληγωμένο. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Αλλά μιλάμε για τον απειλεί ο υπόκοσμος στον πολιτικό κόσμο. Αυτό είναι αυτό τεράστιο είναι πρόβλημα. Και συζητάμε τώρα για τον Κασιδιάρη, τον Μίχο, τον Παναγιώταρο και τους υπόλοιπους μπράβους της νύχτας. Γιατί αυτό είναι αυτοί οι άνθρωποι. Το έχει φανεί σε όλη τη διαδρομή. Τους βλέπετε με τα όπλα. Εδώ έκανε, πρέπει να το πούμε, πολύ καλή δουλειά και οι εφημερίδες, έστω και με καθυστέρηση. Άργησαν τα μέσα να αναδείξουν τα θέματα αυτά. Αλλά έκαναν καλή δουλειά οι εφημερίδες. Και μόλις κάνανε καλή δουλειά, τους ψάξανε, είδατε γιατί ανθρώπους μιλάμε. Γιατί υπόκοσμο μιλάμε. Τους βλέπεις όλους με τα όπλα, με μια εξοικείωση με τα όπλα.